κυκλοφορείται με το Early Learnings και Public Health, μια πρώτη προσπάθεια να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει για την ταυτότητα του νέου κορονοϊού, για το πόσο κοινός είναι με άλλους κορονοϊούς, πόσο διαφέρει, γιατί τώρα. Και ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης προφανώς θα αφορά την δημόσια υγεία και στην χώρα μας και στο εξωτερικό. Θέλω να καλέσω μαζί μας τους δύο πρώτους ομιλητές από τη Νέα Υόρκη, τον Σέργιο Ορέστη Κολοκοτρώνη, επίκουρο καθηγητή επιδημιολογίας, Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Sunnydown State Health Sciences. Σέργιε. Καλημέρα από τον Brooklyn της Νέας Υόρκης. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να απευθυνθώ στο κοινό σας. Εμείς ευχαριστούμε. Και η πρώτη ενότητα συμπληρώνεται από την Αθήνα, ο Κυριάκος Σουλιώτης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής υγείας στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και μέχρι να μπει και ο Κυριάκος, θέλω να σου κάνω μια γρήγορη ερώτηση, λίγο πιο ανθρώπινη. Σέργιε, ποια είναι η κατάσταση στο Brooklyn, δηλαδή έξω στον δρόμο αυτή τη στιγμή? Η κατάσταση είναι άσχημη από την άποψη των αριθμών. Σε λίγο θα ξεπεράσουμε τις μισές περιπτώσεις στην χώρα. Κοιτάω τώρα τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας του Δήμου. Έχουμε 31.000 περιπτώσεις και 672 θανάτους. Και ο ένας στους τέσσερις είναι εδώ στο Brooklyn. Και κυρίως στις γειτονιές αυτές που μένουμε κι εμείς. Μάλιστα. Έχει συνδεθεί μαζί μας και ο Κυριάκος. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να είμαι κοντά σας, φυσικά διαδικτυακά. Αυτά έχει ο κορονοϊός. Και θέλω να πω ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις που αυτό που συζητάμε τους αφορά όλους. Όχι πολύ κόσμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι σπάνιο αυτό. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να βγάλει τον εαυτό του έξω από τη συζήτηση για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Καλημέρα, Σέργιε, Νέα Υόρκη. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα μείνω στο Σέργιε και θα ξεκινήσω από σένα για να βάλουμε λίγο και σε μια τάξη σιγά-σιγά τη συζήτηση. Θέλω να καταλάβω και να μας δώσεις την εικόνα γιατί τώρα, γιατί αυτό. Δηλαδή, ποιος είναι ο αιτιολογικός παράγοντας για την πανδημία που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες και ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, τι ξέρουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Χωρίς να θέλω να επαναλάβω τους τόνους πληροφορίας που δέχεστε κι εσείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δύο απλά πράγματα. Είναι αυτό το COVID, Coronavirus Disease 2019, προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, που σημαίνει ότι είναι ένα αδερφάκι του ιού του SARS που έπληξε χιλιάδες κόσμου πριν από περίπου 15 χρόνια, κυρίως στην Ασία, στην Ανατολική Ασία. Είναι ένας νεοεμφανιζόμενος ιός από τη γενετική άποψη και βασίζεται όλη του η δομή πάνω στο RNA. Και αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους και όχι στο DNA που ακούω καμιά φορά. Ένα είναι επειδή το υπόκειται σε πολύ ψηλά επίπεδα μετάλλαξης. Και αυτό του δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο εξελικτικό δυναμικό. Δηλαδή μπορεί να έχει μεταλλάξει στο ένα γονίδιο, στο άλλο γονίδιο και σιγά σιγά να μπορεί να καταφέρει να διεισδύσει σε διάφορα κύτταρα, να ξεπεράσει διάφορα εμπόδια που του βάζουμε με φάρμακα ή και εμβόλια. Ο άλλος λόγος είναι οικολογικός. Οι περισσότεροι ιοί που ευθύνονται για ζωνοτικές ασθένειες, για ασθένειες που έχουν μεταπηδήσει από ζώα σε ανθρώπους, είναι ιοί με βάση το RNA. Αυτά όλα είναι δεδομένα που γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες. Εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ιδέα για το τι συμβαίνει στη βιοποικιλότητα και πώς ο άνθρωπος με την επίθεση που κάνει στο περιβάλλον, με την ενδεικτικοποίηση της επέκτασης των πόλεων, της ενδεικτικοποίησης της αποψήλωσης των δασών, πώς ερχόμαστε σε πολύ μεγαλύτερη επαφή με την άγρια ζωή και δίνουμε την οικολογική ευκαιρία σε αυτά τα ενδυνάμει παθογόνα να μεταπηδήσουν στον άνθρωπο. Το ότι θα συμβαίνουν τέτοιου είδους εξάρσεις, το γνωρίζουμε. Είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς πότε θα συμβεί αυτό,
αλλά γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Θα έχετε ακούσει τι είναι το SARS, θα έχετε ακούσει τι είναι το MERS, το Middle Eastern Respiratory Syndrome, το αναπνευστικό σύνδρομο Μέσης Ανατολής, από τις καμήλες. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καινούριο. Και αυτό, ας πάμε λίγο εκεί. Θέλουμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος COVID-19 έχει τη διασπορά, και τη γεωγραφική διασπορά, αλλά και τη χρονική, το πόσο γρήγορα έγινε όλο αυτό, που το είδαμε στις προηγούμενες περιπτώσεις. Δηλαδή, το 2014 ο έμπολα έχει περιοριστεί πολύ. Ο SARS και ο MERS γεωγραφικά τουλάχιστον αντίστοιχα αρκετά. Γιατί εδώ έχει αλλάξει η συνθήκη αυτή? Αυτό έχει να κάνει με την συμπεριφορά του ιού. Και εκεί θα ήθελα να τονίσω ότι οι ιοί ανήκουν σε μια πολύ περίεργη κατάταξη του τι εννοούμε ως ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν είναι ζωντανή με την έννοια που τα δικά μας κύτταρα είναι ζωντανά. Είναι ενεργή ή ανενεργή. Δηλαδή, ο ιός που αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο τηλέφωνο είναι ανενεργός. Εάν όμως περάσει μέσα από τα επιθυλιακά κύτταρα μέσα στον οργανισμό μου, ενεργοποιείται. Οπότε, τέτοιες ευκαιρίες υπάρχουν πάρα πολλές. Το SARS και το MERS π.χ. έχουν πολύ πιο μεγάλη λοιμοτοξικότητα. Οπότε, ήταν πολύ πιο εύκολο να το πιάσουμε. Όταν κολλάς κάτι και είναι σχεδόν 100% σίγουρο ότι θα αρρωστήσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να το πιάσεις με επιδημιολογική επιτήρηση. Αν κοιτάς τι γίνεται, το πιάνεις. Όταν το 80%, 85% των λοιμόξεων είναι μη συμπτωματικές, δηλαδή δεν έχουμε καθόλου συμπτώματα, αλλά φέρουμε τον ιό και συγχρόνως τον μεταδίδουμε, βήχουμε, φτερνιζόμαστε. Επίσης, ξέρουμε πια ότι επιβιώνει και στα κόπρανα και μέρες, οπότε και αυτό είναι κάτι από άποψη καθαριότητας, δημοσίων χώρων και ιδιωτικών. Ναι, οπότε όταν είναι χαμηλότερος το πώς εκδηλώνεται, είναι λίγο πιο ντροπαλός ο ιός, είναι πολύ πιο δύσκολο να το πιάσεις. Γι' αυτό και έχει αυτούς τους μήνες που εξελίσσεται και μεταδίδεται και που κυκλοφορεί και εμείς το αντιλαμβανόμαστε 2-3 μήνες μετά. Κάτι παρόμοιο είναι με τον 1N1 και με τη γρήπη συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Μου δίνεις πολύ καλή πάσα για να πάω στον Κυριάκο και να τον ρωτήσω ακριβώς. Ο Σέργιος μίλησε για τη διασπορά, για τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο ιός διασπείρεται μέσα στα αστικά ή μη περιβάλλοντα. Η πρώτη ερώτηση, και απευθύνομαι σε σένα και λόγω ειδικότητας, είναι τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ξεκινήσουμε και από την Ελλάδα. Ήταν πραγματικά απαραίτητα? Θα έπρεπε να είχαμε από την πρώτη στιγμή όντως κλείσει, όπως κλείσαμε τα σχολεία, περιορίσεις μετακινήσεις με τον τρόπο που περιορίσαμε, ή φοβηθήκαμε λίγο λόγω της Ιταλίας, η οποία ήταν λίγο πιο μπροστά και ήταν δίπλα μας? Ναι, είναι πολύ εύλογη ερώτησή σου, Δημήτρη, γιατί πραγματικά, αν κοιτάξουμε το τι έχει συμβεί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από αυτό προκύπτει και η απάντηση στην ερώτηση. Δηλαδή, ναι. Τα πήραμε εγκαίρως, ευτυχώς τα πήραμε εγκαίρως, ήταν άκρως απαραίτητα. Πρέπει εδώ να μου επιτρέψεις να πω ότι επειδή πολλά έχουν υποθεί για τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα αντιμετώπισε το όλο θέμα, υπάρχουν εκδηλώσεις θαυμασμού για το ότι σε ένα αυταρχικό, είναι αλήθεια καθεστώς, οι περιορισμοί ήταν τέτοιοι που είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να πω ότι αυτή η αυταρχικότητα του καθεστώτος στην Κίνα ήταν η αιτία του κακού, διότι για ένα μήνα αποσιώπησαν το πρόβλημα. Έτσι συμβαίνει συνήθως αυτού του είδους τις διοικήσεις, τις προσεγγίσεις του τι είναι κράτος και πώς πρέπει να φέρεται. Είχαμε κρούσματα από την αρχή Δεκεμβρίου και τα είδαμε στο τέλος Δεκεμβρίου. Αυτό κατ' επέκταση είχε συνέπεια να υποτιμηθεί το όλο θέμα και από υπερεθνικούς οργανισμούς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ούτω καθεξής. Και βέβαια τελικά αναθεωρήθηκε η όλη στάση. Αυτό που έχω να πω είναι ναι, έπρεπε να πάρουμε τα μέτρα. Ευτυχώς τα πήραμε εγκαίρως. Το παράδειγμα άλλων χωρών, η αλήθεια είναι ότι. Εκτιμώ ότι αν αυτό που συνέβη στην Ιταλία συνέβαινε σε μια χώρα μακριά από εμάς, ίσως να μην είχαν ενεργοποιηθεί τέτοια αντανακλαστικά. Εγώ νομίζω ότι και η επιστημονική κοινότητα στάθηκε στο ύψος της, χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου εγκαίρως στη χώρα μας. Και ο Ηλίας Ομόσκιαλος και άλλοι διακεκριμένοι επιστήμονες είπαν ότι προσέξτε, δεν είναι κοινή γρήπη, έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο, πάρτε μέτρα. Σε ένα σύστημα λοιπόν σαν το δικό μας, πολλό δε μάλλον,
Η έγκαιρη λήψη μέτρων νομίζω ήταν η μόνη άμυνα που είχαμε απέναντι σε αυτή την απειλή που ερχόταν. Ωραία. Θέλω να συνεχίσω, γιατί κάπως νιώθω ότι θες να πεις κάτι ακόμα. Εδώ, στη χώρα μας, η πανδημία σε τι κατάσταση βρήκε το σύστημα υγείας. Ναι, δηλαδή, η πρόληψη είναι η συζήτηση που κάναμε μόλις, αλλά με τι όπλα έχουμε, τι συμβαίνει εδώ. Κοιτάξτε, όταν βλέπουμε πολύ οργανωμένα συστήματα υγείας να αγκομαχούν στη μάχη με τον κορονοϊό, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πιο δύσκολη είναι η μάχη που δίνει η χώρα μας. Σε ένα σύστημα υγείας που εδώ και 10 χρόνια υπέστη τις βλάβες, τα τραύματα της οικονομικής κρίσης, ένα σύστημα που υποχρηματοδοτείται εδώ και μία δεκαετία, πρέπει να το αναλογιστούμε αυτό, μας λείπει περίπου μόνο από τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία μία ποσοστιαία μονάδα του ΕΠ, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια. Και για να γίνει αντιληπτό σε όρους πραγματικούς, μου αρέσει να μιλάμε πραγματικά μεγέθη, το τι σημαίνει αυτό. Στην Ελλάδα το σύστημα υγείας χρηματοδοτείται με 4,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από φόρους, άλλα τόσα από εισφορές και αυτά δεν φτάνουν. Και πού φαίνεται ότι φτάνουν. 9 δις σύνολο. 9 δις, ναι, δημόσιες πηγές. Αλλά δίνουμε και άλλα 5 δις από την τσέπη μας. Ακριβώς διότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν επαρκεί. Να πω κάτι άλλο. Αυτό έχει αντίκτυπο. Έχει αντίκτυπο στην πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα υγείας. Σκοράρουμε πολύ αρνητικά. Είμαστε στην τρίτη χειρότερη θέση στις χώρες του ΩΣΑ στις ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Και μάλιστα μετά την Εστονία και τη Λετωνία. Προσέξτε, αν βάλουμε αυτό το δείκτη μόνο στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, είμαστε στην τελευταία θέση. Δηλαδή, το 10% των πολιτών στην Ελλάδα που λένε ότι είχα μια ιατρική ανάγκη και δεν μπορούσα να την καλύψω κυρίως λόγω κόστους, γίνεται 18% στα φτωχά νοικοκυριά. Θα πω ένα παράδειγμα. Το 2010. Η κατακεφαλή δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα σε όρους κοινής αγοραστικής δύναμης ήταν περίπου 1.800 ευρώ. Τώρα είναι 1.350. Στην Πορτογαλία ήταν 1.750 και πήγε 1.900, αυξήθηκε. Στην Ιταλία είναι περίπου 2.500. Στη Γερμανία είναι 5.000. Σκεφτείτε λοιπόν ένα σύστημα που ξοδεύει, επενδύει, δαπάνα πείτε ό,τι θέλετε, 5.000 για κάθε πολίτη και που ζορίζεται, το βλέπουμε ακόμη και στη Γερμανία, πόσο πιο δύσκολη είναι η αποστολή λοιπόν ενός συστήματος που έχει. Το 1/3 περίπου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βλέπετε, επειδή πολλά έχουν υποθεί για τις κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας, μπαίνω στον πειρασμό να το πω, σκοράρουμε περίπου σε 6 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι γύρω στα 10,5. Ναι, είναι 10,5 ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Στη Γερμανία είναι γύρω στις 29,5. Δηλαδή και η Γερμανία κάνει έκκληση για μονάδες εντατικής θεραπείας, φανταστείτε τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Μία γρήγορη συμπληρωματική, Σέργια, γι' αυτό. Ναι. Είναι, πιστεύω, και θέμα πολιτικής αντιμετώπισης, δηλαδή και στη χώρα στην οποία ζω τώρα. Λεφτά υπάρχουν, είτε σε ομοσπονδιακό είτε σε πολιτιακό επίπεδο, και όμως τους τελευταίους 2 μήνες έχουμε περάσει από το «είναι hoax», στο «είναι πολιτικό όπλο και πολιτική επίθεση του άλλου κόμματος», σε διαμάχες ανάμεσα από Ουάσιγκτον, κυβερνήτες και δημάρχους, και στο τέλος να ζητούμε όλοι να έρθει ο στρατός να μας φέρει καράβια. Διότι δεν έχουμε κλίνες, για να γυρίσω πίσω στο θέμα των κλίνων. Εμένα με ρωτάνε κάθε μέρα από τα επίγοντα περιστατικά, που είναι η πρώτη γραμμή στις επάλξεις. Τι πιστεύω ότι θα γίνει με το κύμα, πότε είναι αυτό το κύμα, πώς έρχεται αυτό το κύμα, για να ξέρουν τι να κάνουν όχι μόνο από τις κλίνες, αλλά και από το προσωπικό, από το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στην αρχή αρχίσαμε με το να δίνουμε 2 εβδομάδες άδεια, με την έννοια υποχρεωτική άδεια για καραντίνα, για κάθε έκθεση, το λεγόμενο exposure. Άμα είχες εκτεθεί σε θετικό ασθενή ή μη, έφευγε για το σπίτι. Αυτό πια το έχουμε εδώ και 10 μέρες, το έχουμε σταματήσει. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα πια να στέλνουμε το ιατρικό προσωπικό στο σπίτι. Εάν έχουν εκτεθεί και δεν επιδεικνύουν συμπτώματα, και τσεκάρονται πολλές φορές την ημέρα, πιστέψτε με, συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά. Μέχρι να γονατίσουν και να πέσουν. Να πάω λίγο πίσω στον Κυριάκο για μια συμπληρωματική ερώτηση για το σύστημα υγείας της Ελλάδας και μετά θέλω να γυρίσω πάλι στην πανδημία και σε σένα, Σέργιε. Ο χρόνος που κερδίζουμε αυτή τη στιγμή και αυτό που βλέπουμε με τις δωρεές και με την ανασύνταξη και με την επιπλέον χρηματοδότηση
και από ιδιωτικούς φορείς πλέον στην χώρα μας. Όσο ακόμα φαίνεται ότι είμαστε στις αρχές ή και έχουμε και καλή αντιμετώπιση του φαινομένου. Λειτουργεί θετικά, θα μας βρει λίγο περισσότερο προετοιμασμένους τελικά από ότι ένα μήνα πριν όλη αυτή η συνθήκη. Αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε. Πρέπει να απλωθούν τα περιστατικά στον χρόνο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό το οποίο καλούμαστε να πετύχουμε ως χώρα τώρα, το στοίχημα, είναι να μην αρρωστήσουν πολύ ταυτόχρονα. Γιατί αν περάσουμε το καπάσι του συστήματος να τις αντιμετωπίσει, χαθήκαμε. Μέσα βέβαια στην άτσαλη εξέλιξη της υγειονομικής πολιτικής στη χώρα και στην άτσαλη αυτή κουτσοβολεματική ανάπτυξη του συστήματος υγείας, τώρα σε μια τέτοια κρίση μπορούμε να βρούμε και ευκαιρίες. Για παράδειγμα, λέγαμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό γιατρών και αυτό είναι πρόβλημα για το σύστημα υγείας. Φανταστείτε να μην είχαμε. Βέβαια, αυτοί οι γιατροί είναι εκτός συστήματος, άρα θα καταστούν κάτι θετικό για τη μάχη που δίνει, εφόσον ενταχθούν στο σύστημα, εφόσον συστρατευτούν στη μάχη. Έχουμε αρκετούς νοσηλευτές, τα πανεπιστήμια έχουν παράξει αρκετούς νοσηλευτές, αλλά τι να το κάνουμε αν είναι εκτός συστήματος. Βεβαίως, το ότι υπάρχουν εκεί πέρα και μας δίνουν, συγχωρέστε με για το αδόκιμο της έκφρασης, ένα πάγκο, στον οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε και να πάρουμε προσωπικό και να ενισχύσουμε το σύστημα, είναι κρίσιμο. Δηλαδή, ο χρόνος αυτός που κερδίζουμε πρέπει να είναι ένας χρόνος στον οποίο θα ενισχύσουμε σε ανθρώπινο δυναμικό το σύστημα, σε τεχνολογία φυσικά, δεν το συζητώ. Έχουμε τον πάγκο του ιδιωτικού τομέα που μπορεί να επιστρατευτεί με διάφορες τεχνικές, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό αν θέλετε. Αλλά κυρίως πρέπει να θωρακίσουμε τους υγειονομικούς, αυτούς που πολύ σωστά υπόθηκε ότι είναι στην πρώτη γραμμή. Γιατί? Διότι αν αρρωστήσουν 5 γιατροί σε μια κλινική, χάνεις όλη τη μονάδα, χάνεις όλη την κλινική. Δηλαδή βγαίνει από τη φαρέτρα σου μια ολόκληρη υγειονομική δομή. Αυτό πρέπει να αποτραπεί. Αν θα βάζα τώρα μια πρώτη προτεραιότητα στο τι πρέπει να κάνουμε, είναι να θωρακίσουμε τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή. Μην ξεχνάμε ότι και η εμπειρία με την Ισπανική γρίπη δείχνει ότι το δεύτερο κύμα που ήταν και το θανατηφόρο, το πολύ θανατηφόρο, ήταν ακριβώς επειδή οι υγειονομικοί νόσησαν και δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν το ανάχωμα. Άρα, ναι, η απάντηση είναι ναι. Πρέπει να κερδίσουμε τον χρόνο. Να τον αξιοποιήσουμε τον χρόνο που κερδίζουμε. Συγγνώμη. Ναι. Θα γυρίσουμε σε αυτό και θέλω να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα, αλλά θα το αφήσω παρακάτω. Θέλω να πάμε λίγο πίσω στην πανδημία και να ξαναδούμε το κομμάτι ποιες είναι οι βασικές ιδιαιτερότητες, Σέργια. Δηλαδή, γιατί αυτό το πράγμα διαφέρει από οτιδήποτε άλλο έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Και λίγο ίσως, ποια είναι η δική σου ανησυχία ως επιδημιολόγος. Αυτό το οποίο σε προβληματίζει περισσότερο από την εξάπλωση και από αυτό που μαθαίνεις και βλέπεις από την πληροφορία που εισέρχεται σε καθημερινή βάση. Ο ιός γενικώς δεν σκέφτεται, δεν θέλει κάτι, δεν προσπαθεί να μας κάνει κακό ή καλό ή οτιδήποτε. Όλες αυτές οι σχέσεις αναπτύσσονται συμβιωτικά. Από την άποψη του trade-off, του τι κερδίζω, τι χάνω κατά τη διάρκεια της εξέλιξης και της συνεξέλιξης διαφόρων οργανισμών, κοστίζει πάρα πολύ. Είναι δαπανηρό για έναν οργανισμό να σου κάνει πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, όταν ένα παθογόνο εισβάλλει σε έναν οργανισμό και αρχίζει να σκοτώνει πάρα πολύ γρήγορα πολλά κύτταρα, βασικά χάνει το εργοστάσιο που τον συντηρεί. Φιλοξενεί το συντηρεί, ναι. Οπότε, το καλό από την άποψη του ιού, διότι ως βιολόγος αυτό καλούμε να κάνουμε, να σκέφτομαι πώς σκέφτονται τα παθογόνα, όχι πώς σκέφτεται ο άνθρωπος ή οποιοδήποτε οργανισμός μολύνεται, τον συμφέρει να είναι λιγότερο θανατηφόρος και να εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε είναι μεταδοτικός, δεν είναι μεταδοτικός όπως είναι η λαρά, π.χ. δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι μεταδοτικός όπως είναι και η γρήπη, αλλά δεν σκοτώνει όπως σκοτώνει το SARS. Αυτό το βοηθάει πάρα πολύ, ιδιαίτερα με αυτό που είπα πριν και που έχετε ακούσει κάθε μέρα ξανά και ξανά, για την σημασία των μη συμπτωματικών περιπτώσεων. Δηλαδή τα κρούσματα που δεν επιφέρουν κανένα σύμπτωμα, δεν αρρωσταίνουν, δεν έχουν πυρετό, δεν έχουν μυαλγίες, δεν έχουν αναπνευστικά και κανονικά κυκλοφορούν στον δρόμο, έρχονται σε επαφή με άλλες ομάδες και έτσι το μεταδίδουν. Αυτό με ανησυχεί
το ότι πετάει κάτω από το ραντάρ και δεν μπορούμε να τον ανιχνεύσουμε. Να σε συγκλίσω λίγο παραπάνω. Παρακαλώ. Έχουμε και κάτι ακόμα το οποίο έχει ακουστεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Η χαμηλή θνησιμότητα που έδωσες και που έχουμε ακούσει και εμείς ότι έχει και ο ιός σε σχέση με τον SARS, για παράδειγμα. Ναι. Γιατί έρχεται και λέει η Αγγλία τις προηγούμενες εβδομάδες δεν λειτουργεί σε επίπεδο ανοσίας της αγέλης. Μάλιστα. Εξήγησε μας λίγο αυτό το κομμάτι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ο ιός προσβάλλει γενικώς τον πληθυσμό. Βλέπω τα τελευταία δεδομένα, π.χ. από την έξαρση εδώ, στη Νέα Υόρκη. Είναι 53-47%. Άμα βάλεις ως όριο την ηλικία των 50 ετών, εκατέρωθεν. Οπότε, δεν είναι ότι εάν είσαι 25, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Θα το πείσω και αυτό, αλλά όχι, η ανοσία δεν παίζει. Λοιπόν, οπότε, το θέμα έχει να κάνει με τα συμπτώματα, με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Εάν είσαι πάνω από κάποια ηλικία, ανάλογα στη χώρα, έχει να κάνει και με τη δημογραφική δομή, έχει να κάνει με την πίεση της δημόσιας υγείας, τις χρόνιες παθήσεις, Κυριάκος τα ξέρει καλύτερα αυτά, που δέχεται ένα σύστημα, που ακριβώς θα βρεις περισσότερη θνησιμότητα. Δηλαδή, εδώ πέρα, γύρω που έχουμε γυραιότερο πληθυσμό εδώ στο Brooklyn, χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού δυναμικού και με πολλές δευτερεύουσες χρόνιες ασθένειες, διαβήτη, καρδιαγγειακά, παλιότερες πνευμονίες, παλιότερες παθήσεις όπως φυματίωση, κάπνισμα. Οπότε, όλοι αυτοί οι πληθυσμοί κινδυνεύουν. Τώρα, το θέμα της ανοσίας. Το ακούω πάρα πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά implicit assumption. Δηλαδή, προϋποθέτουμε, χωρίς να έχουμε δεδομένα, ότι θα αναπτύξουμε ανοσία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ακόμη και στις εποχικές ασθένειες, όπως τα κρυολογήματα που είναι η γνωστή η κορονοϊή, και η γρήπη ή η ρινοή, δεν έχουμε ανοσία ή η ανοσία διαρκεί πάρα πολύ λίγο. Κάτι που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι ότι μπορεί η ανοσία να κρατάει ένα μήνα. Δεν θα υπέγραφε ένα χαρτί που θα το έλεγε αυτό το πράγμα. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ δύσκολο, όλο screening και το testing, όταν θέλουμε να βλέπουμε, να κοιτάμε αντισώματα, κυρίως για το ιατρικό προσωπικό. Δηλαδή, κάθε πότε να κοιτάμε το ιατρικό προσωπικό για να καταλαβαίνουμε αν έχει μολυνθεί. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το θέμα της ανοσίας της αγέλης είναι λίγο ένα όνειρο θερινής νυχτός αυτή τη στιγμή και βρίσκω εγκληματικές τις προσπάθειες κάποιων κυβερνήσεων να το βάλουν ως σημαία μέτρων δημόσιας υγείας και πώς χαράσει πορεία μια χώρα. Δεν μπορεί χωρίς κανένα δεδομένο να περιμένεις ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού θα αναπτύξει ανοσία και αυτό θα προστατεύσει τον υπόλοιπο πληθυσμό, χωρίς να έχεις εμβόλια, χωρίς να έχεις ανοσολογικά δεδομένα σε επίπεδο χιλιάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων και να ξέρεις ότι αυτό ισχύει για διάφορες ομάδες υψηλού ρίσκου και ηλικιακές ομάδες. Οπότε είναι λάθος αυτή τη στιγμή να το λέμε αυτό το πράγμα και να το περιμένουμε. Δηλαδή να λέμε, εντάξει, περίμενε, σε 2 μήνες θα έχει νοσήσει αρκετός κόσμος και αυτό θα δράσει προστατευτικά για το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού. Δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα και δεν θα συμβεί τώρα, εάν είναι. Γι' αυτό και όπως θα ακούσετε αργότερα από τον κύριο Γραβάνη, από το Ηράκλειο, περιμένουμε τι θα γίνει με τα εμβόλια κυρίως. Τα εντυπωσιακά είναι για να λύσουμε το πρόβλημα άμεσα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουμε μια πανδημία και ότι θα συνεχίζει να χτυπάει τον πληθυσμό με τέτοια ένταση και θνησιμότητα και κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα θα παίρνουμε ένα αντιϊκό. Όλα τα φάρμακα έχουν και παρενέργειες, έχουν κάποια συγκεκριμένη τοξικότητα σε διάφορους άλλους ιστούς του σώματος. Δεν είναι ούτε και ένα ντεπών, δεν το παίρνεις όλη την ώρα, δεν κάνει. Οπότε, στα εμβόλια βασιζόμαστε για να λύσουμε την πανδημία. Οπότε, αυτό το θέμα, και θα κάνω λίγο ένα segue από εκεί, αλλά το θέμα της ανοσίας της αγέλης ακούγεται και ωραία, είναι ένα βασικό στοιχείο της επιδημιολογίας.
Μου ακούγεται πιο πολύ αυτό που ονομάζουμε armchair epidemiology, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε ακούσει μια λέξη, ακούγεται καλή, το concept είναι πάρα πολύ καλό και πράγματι βασιζόμαστε σε αυτό για να ξεπερνάμε προβλήματα όπως η Λαρά, αλλά είναι πολύ εύκολο να το λέμε όταν καθόμαστε στην καρέκλα μας και δεν απειλούμαστε. Και το γεγονός ότι καταλαβαίνουμε νούμερα δεν σημαίνει ότι μπορούμε να καταλάβουμε τις ιδιαιτερότητες των μηχανισμών από πίσω. Εύκολα. Μας είπες πολλά ενδιαφέροντα. Κρατάω για να δώσω πάσα στον Κυριάκο ότι η ανοσία της Αγίας δεν υφίσταται και ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό γιατί θα επιστρέψει. Οπότε εδώ το ερώτημα, Κυριάκο, είναι ποια είναι τα μαθήματα τα οποία έχουμε για την επόμενη μέρα, με το δεδομένο ότι προφανώς έχουμε εβδομάδες μπροστά μας μέχρι να περάσουμε το πρώτο κύμα, αλλά από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει, οπότε θα επανέλθει. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι σε μια δεύτερη φάση? Για να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε πολύ εύστοχα ο Σέργιος, θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία της ανοσίας Αγέλης που επιχειρήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία είχε πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Διότι δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποκτήσουν την ανοσία επειδή θα νοσήσουν σωριδών δεν θα έρθουν σε επαφή με ομάδες ψηλού κινδύνου. Μην ξεχνάμε ότι στο δυτικό κόσμο πάνω από το 55-60% του πληθυσμού πάσχει από ένα χρόνιο νόσημα. Mm-hmm. Πώς απομονώνεις ένα τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού από το υπόλοιπο? Δηλαδή, εξ ορισμού ήταν ασταθές όλο αυτό και ως υπόθεση εργασίας. Και η τρανή απόδειξη και επιβεβαίωση αυτό που είπε πολύ εύστοχα ο Σέργιος είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα αναθεωρήθηκε και εκεί η πολιτική και όπου επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο. Χωρίς το εμβόλιο έχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο το να κάνει κανείς τέτοιου είδους ακροβασίες σε όρους πολιτικής. Επόμενη μέρα, τι μάθημα? Πρέπει να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας. Και τα μέτρα που θα πάρουμε θα πρέπει να μείνουν. Η ενίσχυση που θα γίνει τώρα στο σύστημα υγείας με γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνολογία, πρέπει να είναι ενίσχυση και για την επόμενη μέρα. Μπορεί κανείς να είχε ένα σύστημα έτοιμο για κάτι τέτοιο? Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορεί ποτέ να έχει τέτοιο επίπεδο προετοιμασία για μια απειλή τέτοια κλίμακα. Αλλά μπορεί να έχει κάποιε εφεδρείε που με ένα πλαίσιο ευέλικτο θα τι έχει έτοιμε να μπουν στη μάχη. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί ιδιώτε γιατροί που έχουμε στην κοινότητα εξειδικευμένου. Ξαναλέω, αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα τη Ελλάδα, η οποία μπορεί να θεωρηθεί και ευκαιρία σήμερα. Είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη. Μπορούν να προσληφθούν, θα πω κάποια πρακτικά μέτρα που μπορεί να ακουστούν σωστά ή όχι, σκέφτομαι φωναχτά, μπορούν να προσληφθούν στο σύστημα υγεία στην πρώτη γραμμή. Για μία σήμανση ορισμένου χρόνου όσο διαρκεί το πρόβλημα. Και να είναι πάντα μια τέτοια εφεδρεία. Να θυμίσω ότι αυτοί οι γιατροί και αλλιώς τα ιατρία τους θα έχουν κλείσει. Ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμος, μπορεί να απορροφήσει όλα τα υπόλοιπα περιστατικά. Δεν λέω να γίνει COVID. Τι λέω, τώρα που μιλάμε το σύστημα υγείας, δεν καλείται να αντιμετωπίσει χρόνιες παθήσεις? Τι θα κάνει ένας ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή με καρκίνο? Τι θα κάνει ένας ασθενής αν είναι καταστραμμένος? Δεν πρέπει να πάει? Τι θα κάνει ένα χειρουργείο έκτακτο? Δεν συμβαίνουν ατυχήματα σήμερα? Δεν συμβαίνουν τροχαία? Λιγότερα, γιατί ο κόσμος κυκλοφορεί λιγότερο, ελπίζω και εύχομαι. Αλλά το σύστημα σήμερα που μιλάμε εξακολουθεί να οφείλει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα υγείας του πληθυσμού. Άρα, το να μετακυλήσουμε όλη αυτή την ανάγκη στον ιδιωτικό τομέα προσφέρει μεγάλη ανακούφιση στο δημόσιο σύστημα. Έτσι ώστε να απελευθερώσουμε ακόμη περισσότερες κλίνες, όχι μόνο κλίνες ΜΕΘ και συμβατικής νοσηλείας και χρόνο των γιατρών και των επαγγελματιών υγείας. Άρα, αυτό που μπορούμε να μάθουμε είναι ότι επειδή έχουμε πάγκο, το είπα και πριν. Μπορούμε αυτόν τον πάγκο να τον έχουμε με ένα βαθμό ετοιμότητας. Δηλαδή, αυτή η άτσαλη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού που έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα, όπου έχουμε δύο παράλληλα συστήματα, το ένα αγνοεί το άλλο, παρά το ότι πάρα πολλές υπηρεσίες προσφέρονται από τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί μια βαλβίδα ασφαλείας. Και βέβαια πρέπει να αποκατασταθεί το χρηματοδοτικό κενό. Μας λείπουν, όπως είπαμε, 2 δισεκατομμύρια. Αλλά την επόμενη μέρα θα πρέπει να γίνουν και άλλα. Και ίσως με αυτή την ευκαιρία να εξυγχρονιστούν πάρα πολλά πράγματα. Εμείς στο Πανεπιστήμιο έχουμε ξεκινήσει ήδη μαθήματα με πλατφόρμες. Πάρα πολλές υπηρεσίες του δημοσίου θα αποδεσμευτούν από την υποχρέωση να βλέπουν τον πολύτιμη φυσική παρουσία. Δεν καταλαβαίνω σήμερα γιατί πραγματικά κάποιος να πρέπει να πάει στην τράπεζα ή στην πολεοδομία ή στην εφορία. Τα πάντα μπορούν να γίνουν με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αυτό θα πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Και ένα ακόμη μάθημα, που νομίζω ότι αυτό το μάθαμε με ένα πολύ οδυνηρό τρόπο, ποιο τρόπο, τις τεράστιες απώλειες σε παγκόσμια κλίμακα σε όρους οικονομικούς. Το 1 εκατομμυριοστό των απολειών επενδυόταν στην έρευνα, και δεν μιλάω για την έρευνα που θα μας μιλήσει ο Αχιλλέας μετά, και με πολλή αγωνία και ανυπομονησία θα τον ακούσω, για την έρευνα για τα εμβόλια και τις θεραπείες για τον κορονοϊό. Μιλάω για την έρευνα η οποία θα μπορούσε να προλάβει αυτό που συνέβη.
Έχουμε δημοσιεύσεις από τη Γιουχάν που δείχνουν ότι υπήρχε τέτοιος κίνδυνος και Κινέζοι ερευνητές είχαν επισημάνει τον κίνδυνο από κάποιες συγκεκριμένες διατροφικές επιλογές στην Κίνα. Δηλαδή, πρέπει να επενδύσουμε χρήματα στην έρευνα και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για να μπορέσουμε όχι να αποτρέψουμε, να είμαστε πιο περισσότερο προετοιμασμένοι τη στιγμή που θα συμβεί. Να έχουμε αντανακλαστικά με προβολές επιδημιολογικές, προβολές για την ανάγκη των πολιτών για υπηρεσίες υγείας και τη χρήση των πολιτών, το capacity του συστήματος και να έχουμε μια βαλβίδα ασφαλείας και ένα αμορτισέρ το οποίο θα μας καθορίσει τις επιλογές σε όρους πολιτικής υγείας. Με αυτή τη στιγμή, είμαστε 9 λεπτά, έχουμε ακόμα 9 λεπτά, θέλω να πάρουμε ερωτήσεις. Οπότε, κάνε και το δικό σου, τη δική σου συμπλήρωση. Σε αυτό ακριβώς που είναι το κομμάτι που μόλις ανέφερε ο Κυριάκος, να προσθέσω ότι το κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή από την έρευνα που ανέφερε, π.χ. εάν εμβολιαζόμαστε κατά της γρήπης, σώζουμε από το σύστημα περίθαλψης 4 φορές παραπάνω λεφτά στην Αμερική. Γι' αυτό και εδώ πέρα, σε αντίθεση π.χ. με ευρωπαϊκές χώρες, ο εμβολιασμός κατά της γρήπης είναι σχεδόν υποχρεωτικός. Δηλαδή, σε εμάς στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο δεν μπορώ να κυκλοφορεί χωρίς το sticker που να λέει flu 2020. Στο σχολείο δεν μπορεί να πάει η κόρη μου 2 χρονών χωρίς να έχει εμβολιαστεί και πρέπει να το αποδεικνύω κάθε εξάμηνο ότι είναι εμβολιασμένη για τα πάντα. Τώρα, εάν κάνουμε την έρευνα και αν κάνουμε τη σωστή πρόληψη και βλέπουμε τι γίνεται σε όλες αυτές τις αγορές όπως γινόταν στην Γουχάν, το οποίο το ξέρουμε το μάθημα, το έχουμε πάρει από το SARS. Απλώς η κυβέρνηση για πολύ λίγο έκανε λίγο επιδημιολογική επιτήρηση να δει τι, με λίγο sequencing, να δει τι γίνεται στα ζώα που πουλάνε. Όταν π.χ. ένας πολιτής έχει πουλάει 70 διαφορετικά είδη, εντόστια, σφαχτάρια και τα λοιπά, αίματα τρέχουν παντού και δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό ως παγκόσμια κοινωνία, νομικά και με οικονομικά ενάψματα βέβαια, για να αντικαταστήσουμε τις εργασίες αυτές, τότε τέτοια spillover events, τέτοιες πανδημίες θα συμβαίνουν ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε πρόληψη, για να μην χρειαστεί να φτάσουμε στο σημείο, να ζητάμε από τους οικονομολόγους και τους πολιτικούς της υγείας να μας λένε πόσο θα κοστίσει να χτίσουμε 20 φορές παραπάνω capacity για meth και critical care units και όλα αυτά. Και να μην φτάνουμε στο σημείο ως Αμερική να ζητούμε να μαλώνουμε τη Ford και την General Motors για να μας φτιάξουν αναπνευστήρες. Αυτό κάνει. Συμφωνώ απόλυτα. Μόνο ένα τελευταίο να πω ότι είναι απολύτως cost effective η επένδυση στην έρευνα. Αυτό που ανέφερε ο Σέργιος είναι ό,τι πιο cost effective μπορεί κανείς να ρίξει στο τραπέζι με αφορμή αυτό που συνέβη. Κρατώ επένδυση στο R&D, κρατώ νέο κοινωνικό συμβόλαιο, είπε ο Σέργιος, σε παγκόσμιο επίπεδο. Περνάω στα polls, πολύ γρήγορα. Έχουμε ρωτήσει πότε εκτιμάται ότι θα είναι ασφαλές να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή. Το 58,1 λέει μέσα στο καλοκαίρι, άρα καλό Ιούνιο. Και μετά το δεύτερο είναι το Μάιο, το 20,7 και η τρίτη επιλογή όταν εμβολιαστούμε, νομίζω αυτό ίσως να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο από το δίμηνο που λέμε. Η δεύτερη ερώτηση που είχατε θέσει, γιατί και οι δύο είναι δικές σας ερωτήσεις, μετά την εκδήλωση της πανδημίας, η εμπιστοσύνη σας στο κράτος και τους θεσμούς, το 71,6% έχει αυξηθεί, σταθερό είναι το 22%, έχει μειωθεί για το 5,9%. Εδώ, επειδή βλέπουμε και ένα διεθνές κοινό, δηλαδή δεν έχουν συνδεθεί μόνο Έλληνες στην Αθήνα και στην υπόλοιπη χώρα μαζί μας, αλλά βλέπουμε και Έλληνες του εξωτερικού, ίσως να αντικατοπτρίζει και επιμέρους πολιτικές και αντιδράσεις η συγκεκριμένη ερώτηση, ότι είναι ικανοποιημένη σε γενικές γραμμές και έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη τους στο κράτος. Αν υπάρχει κάποιο γρήγορο σχόλιο για αυτά, παρακαλώ, και περνάμε σε ερωτήσεις, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Η πρώτη ερώτηση την είχα βάλει εγώ. Ήθελα να πάρω έτσι ένα feeling του τι σκέφτεται το κοινό και προφανώς όλοι, τραβάμε μπροστά με το συνέστημα, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στον οποίο αρέσει να είναι 24 ώρες το 24ωρο μέσα στο σπίτι και να έχει μετατραπεί το σπίτι σε παιδικό σταθμό
δουλειές και των δύο γονέων, εάν υπάρχουν, παιδότοπος, κουζίνα, παιχνίδια παντού, δεν υπάρχει ώρα για τίποτα. Εγώ δουλεύω με τα μεσονύκτια, η σύζυγός μου δουλεύει 6 ώρα το πρωί, για να καταφέρουμε να έχουμε, συντηρήσουμε οικογένεια. Οπότε, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ συναισθηματικά όλα και δύσκολα και το ότι απλώς δουλεύω πάνω σε αυτό δεν σημαίνει ότι για μένα είναι πιο εύκολο. Η σωστή απάντηση, έτσι, για να το πάω και λίγο καθηγητικά, η σωστή απάντηση είναι όταν εμβολιαστούμε. Μάλιστα. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να περιμένω αυτή τη στιγμή. Και διαφορετικές χώρες να το παίξουν διαφορετικά, όπως η Ελλάδα, που το έχει πάει πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να, πράγματι, να πω και εγώ ότι υποστηρίζω τα μέτρα που έχουν ληφθεί, διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή, εάν αυτό ξεφύγει και σε 2 εβδομάδες τριπλασιαστούν οι θάνατοι, δεν θα αντέξει το σύστημα. Οπότε, το κάνετε πάρα πολύ καλά και συνεχίστε. Και μακάρι να το κάναμε και εμείς αυτό εδώ πέρα, ειλικρινά. Μάλιστα. Θέλω να περάσω γρήγορα ερώτηση, σε ερωτήσεις. Μισό λεπτό να πω κάτι. Τη δεύτερη ερώτηση, επειδή την είχα ζητήσει, τη ζήτησα διότι έχουμε μελετήσει πάρα πολύ το κοινωνικό κεφάλαιο και τη θεσμική εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους προκλήσεις και κρίσεις. Και πραγματικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η θεσμική εμπιστοσύνη, αν είναι ψηλά, αυτό βοηθά στην πειθαρχία σε τέτοιου είδους μέτρα σαν αυτά που έχουν ληφθεί τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι και η κοινωνία έχει ανταποκριθεί με τον περιορισμό και το μένουμε στο σπίτι. Εντάξει, κάποιες παραφωνίες πάντα υπάρχουν, αλλά το μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας τα έχει πάρει περίφημα. Και εγώ θέλω να συγχαρώ, εντάξει, και τους ανθρώπους που δίνουν την πρωτίστως το γενικό προσωπικό που δίνει όλη αυτή την τιτάνια προσπάθεια, και τους σχεδιαστές και αυτούς που υλοποιούν τα μέτρα, αλλά και την κοινωνία που έχει δείξει πολύ μεγάλο βαθμό ανταπόκρισης. Αλλά αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ότι φαίνεται να υπάρχει μια θεσμική εμπιστοσύνη και ένα ικανοποιητικό κοινωνικό κεφάλαιο με αφορμή την απειλή του κορονοϊού. Και θα σας πάω σε ερωτήσεις, γιατί το έχουμε υποσχεθεί.